ΠΑΟΚ 24, το επόμενο βήμα. Το ΠΑΟΚ 24 εξυγχρονίζεται και κοιτάει μπροστά. Η εικόνα στην υπηρεσία της καθημερινής ενημέρωσης. Κάθε βράδυ, όλο το team του ΠΑΟΚ 24 μαζί σας μέσα από ένα ξεχωριστό διαδικτυακό πρόγραμμα. Το ζητήσατε και γίνεται πράξη. Web TV καθημερινά μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Σχόλια, αναλύσεις, απόψεις, όλες οι ειδήσεις με τους συντελεστές του ΠΑΟΚ 24 στις οθόνες σας. Η ενημέρωση και η επικοινωνία στο διαδίκτυο αποκτά άλλη διάσταση. Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και σήμερα, Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου, το τελευταίο ΠΑΟΚ 24 News της εβδομάδας. Θυμίζω από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή στις 9.30 ώρα ακριβώς, πλην των ημερών που υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις κυρίως για την ομάδα ποδοσφαίρου. Θα τα πούμε και σήμερα για τα επόμενα 40-50 λεπτά, μπορεί και μία ώρα, θα δούμε πώς θα πάει. Με τα τελευταία νέα για την ομάδα ποδοσφαίρου, δύο μέρες πριν το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος για το 2021 με τον Αστέρα Τρίπολη στην Τούμπα. Έχουμε εξελίξεις και για την ομάδα μπάσκετ που ταλαιπωρείται από την Πέμπτη με κρούσματα κορονοϊού. Θα μας τα πει ο Νίκος Μοσχοβίτης. Έχουμε και δράση, είχαμε δράση στο παρατάκι. Ο ΠΑΟΚ πέρασε ένα ωραίο απόγευμα με τον Φίνη Κασίρου, πήρε μια σπουδαία νίκη. Έχουμε και εξελίξεις πρώτων πυλών στη γυναική ομάδα βόλεϊ. Θα τα αναλύσουμε όλα αυτά μέσα από το ΠΑΟΚ 24 News, μέσω των υπολογιστών σας, tablet, κινητών, όπου πηγαίνει η εικόνα, για να έχουμε μια άμεση ενημέρωση, να λέω, από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή στις 9.30 ώρα. Συνήθως, όπως και τις προηγούμενες μέρες, από την πρώτη μέρα, Σταύρος Κόλκας, Δημήτρης Ροπατζόγλου. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, Στέργιο. Τι γίνεται, φίλε, τι γίνεται. Στέργιο, έχεις δέντρο, φωτάκια? Όχι. Γιατί εγώ, κάτι... δεξιά μου φαίνονται. Όχι, όχι, κάτι αναβοσβήνει με το Στέργιο, λέω, όμως είναι τα Χριστούγεννα ήρθανε. Όχι, ναι, παιδιά, η κάμερα που έχω παραγγείλει τη Δευτέρα θα την έχω στα χέρια μου. Θα το λύσουμε αυτό το θέμα. Είναι η τελευταία φορά με τη χαμηλή ποιότητα κάμερα από το καινούριο λάπτοπ, είναι η αλήθεια. Πολύ καλή επιλογή έκανες. Με ποιον το συζήτησες? Δεν από την μάρκα στον αέρα. Ναι. Άλλα μας είπανε, άλλα μας δώσανε. Αλλά από Δευτέρα θα έχουμε μια υπερσύγχρονη κάμερα 18K ενδεχομένως. Θα σε βγάζει αδύνατο. Θα σε βγάζει αδύνατο. Σε μήνα διγενή. Α, δεν ξέρω από τέτοια. Δεν τα ξέρω. Μάλιστα. Λοιπόν, στο βόλιο, όπως είπες, έχουμε ήδη ισογραφία και γεγονότα τις τελευταίες ώρες και την πολύ καλή εμφάνιση των ανδρών και την παρέτηση του κυρίου Φλόρου στις γυναίκες. Αυτό είναι μεγάλη έκπληξη, τουλάχιστον για μένα, δεν ξέρω τι συνέβη. Θα μας ενημερώσει. Έχω τώρα πάει, φίλε, άμα ασχολούμαστε και με το γυναικείο βόλιο, τι γίνεται. Εντάξει, θα είχαμε τικ. Θα προχωρούσαμε και θα πηγαίναμε έτσι. Εντάξει. Θα μας ενημερώσει ο Ραφαήλ λίγο αργότερα, γιατί και εκείνος είναι στο δρόμο και σήμερα οι δρόμοι της πόλης ήταν τραγικοί από το μεσημέρι και μετά. Δεν είναι σήμερα, Δημήτρη. Είναι μια μόνιμη κατάσταση μετά την καραντίνα και δεν υπάρχει κάποιος να πει γιατί συμβαίνει αυτό. Τροχονόμοι, εντάξει, πουθενά. Όχι, ένα σκασμένο λάστιχο στον περιφερειακό. Ένα σκασμένο λάστιχο και ένα αυτοκίνητο να μείνει δεξιά, αρκεί για να μπλοκάρει η μισή πόλη. Μα δεν είναι μόνο αυτό, ρε, εσύ τώρα. Εντάξει, δηλαδή, αυτό που γίνεται στο λιμάνι τα μεσημέρια. Ωραία. Ρε φίλε, είναι μία ευθεία. Το φανάρι που κολλάς είναι στο Λευκό Πύργο. Βάλει ένα τροχονόμο εκεί να διώξει τα αμάξια, ρε. Δεν πυρηνική επιστήμη. Και μετά, βέβαια, η αγορά. Άστο. Εντάξει, μιλάμε τώρα για μαρτύριο. Φύγαμε από την Αθήνα για αυτόν τον λόγο όταν ήμασταν μικροί, γιατί είχαμε κατακτήσει και τώρα ξαφνικά γίναμε χειρότεροι από αυτούς. Αυτή βέβαια μετρό. Σκέφτεσαι να γυρίσεις? Με τα τριπλάσια λεφτά που βγάζω εδώ πήγαινα, ναι. Αλλά τρεις φορές τα λεφτά θέλω που βγάζω εδώ. Με 50 χιλιάρια δηλαδή το μήνα φεύγεις. 55. Νομίζω ότι το χειρότερο φανάρι, Σταύρο, δεν είναι στο Λευκό Πύργο, είναι στον Ερυθρό Σταυρό, εκεί στο λιμάνι. Αυτό είπα, εκεί κολλάει. Εκεί κολλάει. Αλλά κολλάει γιατί δεν διώχνουν τα αμάξια από το Λευκό Πύργο. Δηλαδή, εντάξει, η Μητροπόλεως μπορεί να είναι άδεια και από κάτω γίνεται μακελιό. Βέβαια, μέχρι να φτάσει τη Μητροπόλεως, θα φτύσει αίμα. Και δεν μιλάμε για τα διπλομαγκαρισμένα τώρα και αυτά, ο καθένας το παρατάει όπου γουστάρει.
Εντάξει. Και αυτοί γράφουν αυτούς που δεν πληρώσανε, που είναι παρκαρισμένοι κανονικά. Που τους έχουν, που είναι ένας τουλάχιστον. Σήκωσε τα όλα, ρε. Όπου γουστάρει ο καθένας να παρατάει τα μάξι. Στα δικαστήρια λοιπόν, ένας πανικός, κάθε μέρα, γενικότερα, καλή δύναμη. Εσύ ταξιδεύουμε πόσο καιρό στο εξωτερικό, 25 χρόνια. Ωραία. Είδαμε ποτέ πουθενά δεν παρκαρισμένο. Δεν περνάει καν από το μυαλό τους και φυσικά ούτε από το δικό μας, να το αφήσεις έστω για 5 λεπτά. Στην Τουρκία παίζουν συγκρόμενα. Αλλά συγκρόμενα, δεν βλέπεις τίποτα παρκαρισμένα. Ναι, καλά. Οδηγάνε όπως να είναι. Άλλο αυτό. Και συνέχεια το να δεις τι γινόταν. Και στον Πακού, που το στόπ ουσιαστικά λέει πάτα πιο γρήγορα τον γκάζι. Που δουλεύει ανάποδα το στόπ εκεί. Σαν να είναι πορτοκαλί. Τέλος πάντων. Αλλά αυτό το χάλι δεν το έχει κανείς. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα ποδοσφαιρικά. Την καλησπέρα μας σε όλους τους φίλους που επικοινωνούν και με τα μηνύματα στο YouTube. Φίλος μας καλεί να ξεκινήσουμε με βόλεϊ. Εντάξει, για το ανδρικό είναι σε πολύ καλή κατάσταση η ομάδα του Καλμαζίδη. Κέρδισε εύκολα, κέρδισε καθαρά. Πάρα πολύ καλή παρουσία. Έχει βρει χημεία πλέον. Και νομίζω ότι ναι, για τον άλλο φίλο πρωτάει γιατί δεν έχει play-off. Για άλλη μια φορά νομίζω κατάφερε ο Ολυμπιακός να επιβάλλει το σύστημα που τον βολεύει. Τώρα τι κάνουν όλοι οι υπόλοιποι είναι το ζήτημα. Δεν έχει play-off όμως. Ναι, δεν έχει play-off. Ναι, σας κερδίσω όταν παιχνίδι. Δεν είναι εκεί το θέμα. Αυτό που παρατήρησα εγώ στα παιχνίδια τα περισσότερα είναι ότι κερδίζει η ομάδα ακόμη και τα σετ που τη στραβώνουν. Πάλι σήμερα στο τρίτο, το γύρισε η Σύρο στο 23-23, βρήκε ο Πάο 8 που κατευθείαν πήρε 2 πόντους. Ωραία. Με τον μπλοκ κυρίως. Κοίτα, ο Κουμεντάκης είναι σελυνιασμένος. Δεν νομίζω ότι ήταν ποτέ σε καλύτερη περίοδο της καριέρας του Κουμεντάκης. Έτσι πιστεύω. Έχουμε πολλά μηνύματα για το γυναικείο βόλι. Και θα μας πει ο Ράφα, ρε. Ναι, είναι λογικό. Είναι λογικό γιατί υπάρχει μια έκπληξη για έναν πάρα πολύ καλό προπονητή, όπως είναι και ο Καλμαζίτης, έτσι και ο Φλόρες. Είναι η ιστορία του ελληνικού βόλι και οι δύο. Και ο Φλόρο το θυμάμαι από πολύ μικρό. Βέβαια. Λοιπόν, κατά τα άλλα με τα γραφικά, ο Βιερίνια, ο Ελ Καντουρί. Πολλές οδηγίες για το Στέργιο, πολλές οδηγίες για το τι να κάνει με την κάμερα και με τεχνικά χαρακτηριστικά και με, νομίζω Στέργιο θα μπορεί να το διαβάσεις. Το διαβάζω, ναι. Στην πορεία. Καλησπέρα στο φίλο του Στουτγκάρδη και όλους άλλους από όπου και αν μας βλέπουν και αν μας ακούν. Πάμε στο ποδόσφαιρο να ξεκινήσουμε, μια και είχε και βραδινή προπόνηση. Την έβγαλε όλη ο Βιερίνια μετά από πάρα πολύ καιρό. Άρα κάποιες πιθανότητες να συμμετέχει στην αποστολή έχει. Δεν είναι εύκολο να παίξει. Τετάρτη νομίζω θα παίξει. Θα τώρα σκάσει άμα δεν παίξει. Δε. Θα παίξει 10 λεπτά, 15 θα παίξει. Τώρα την Κυριακή. Τελευταία συμμετοχή στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο αρχές Νοεμβρίου. Ναι. Ο Μητρίτσα λογικά θα παίξει την Κυριακή, αυτός ερχόμενος από τον πάγκο βέβαια. Μια επιφύλαξη για τον Τζίτα. Τι θα παίξει. Όχι, όχι. Δεν γίνεται ποτέ αυτό. Από υποτροπή έρχεται, έχει 4-5 προπονήσεις, θα μπει από τον πάγκο μόνο αρχικά και στην πορεία θα αυξήσει τα λεπτά. Μια αναμονή για τον Τσιγκάρα ας έχουμε αύριο, να δούμε αν θα ξεκινήσει και τα λοιπά. Το κρατάμε και αυτό για τη συνέχεια. Ο Μιχαηλίδης επιστρέφει γιατί ήταν τιμωρημένος. Τσιγκάρα προφανώς εννοείς γιατί έχει 2,90 λεπτά σε ρί. Θα δούμε. Θα δούμε. Μια επιφύλαξη να κρατήσουμε για τον νεαρό. Θα δούμε και αύριο. Και φυσικά πάρα πολύ μεγάλη προσοχή με τον κορονοϊό σε όλη την ομάδα. Κάθε τους κίνηση είναι προσεγμένη, μην κολλήσει κανείς, γιατί και στον περίγυρο υπάρχουν κρούσματα, όπως υπάρχουν παντού κρούσματα. Βλέπουμε και με το μπάσκετ τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα έρχεται ο Ζαμπά για να δοκιμάσει την τύχη του, ας το πούμε έτσι, και να τον δουν και όλοι εδώ μέχρι αρχές Ιανουαρίου σε τι κατάσταση είναι. Να πω εδώ ότι από ό,τι μαθαίνω δεν υπάρχει μεγάλη διάθεση για μεγάλη άδεια, εβδομαδιαία δηλαδή. Έγινε μια φορά η Κέντα. Να ξαναγίνει. Ναι, όπως συνέβαινε ίσως άλλες γιορτές, τώρα δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Πέμπτη
θα φύγει η ομάδα και λογικά θα μείνει για λίγες ημέρες εκτός γηπέδων. Και ένα μήνυμα από τον Γιώργο Σαββίδη, ότι αναμένεται και αυτός σύντομα στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να έχει έρθει και άλλες φορές, απλώς τώρα εδώ το γνωστοποιεί. Με τα μεταγραφικά τα οποία θα ξεκινήσουν από εβδομάδα και όλες οι συμφωνίες ή όλες οι κινήσεις που έχουν γίνει ήδη στα εύκολα ζητήματα τύπου Καγκάβα ή τύπου Ίγκασον ή και στα πιο δύσκολα. Είναι μεγάλη υπόθεση για τον Κρέσπο να οριστικοποιείται ότι ένα γήπεδο στην γενέτειρά του θα πάρει το όνομά του εκεί στην Ανδαλουσία. Δηλαδή, σαν την αγάπη Γαβριλίδου που έχει στην Κοζάνη το δικό της. Στην Κοζάνη. Κάπου. Εκεί δεν είναι Στέργιο. Εσύ που είσαι πέρα. Έχει γήπεδο, έχει γήπεδο στην Κοζάνη. Έχει γήπεδο στο όνομά της. Δεν κάνουμε πλάκα, ναι. Για πινκ πονκ. Όχι, όχι, ποδοσφαιρικό. Ποδοσφαίρο. 3x3. Όχι, όχι, κανονικό. Αγώθηκες, κανονικό γήπεδο. Της έρθει και έμφυα της. Έχουμε βίντεο. Θα πάμε μια φορά, δεν γίνεται. Μου περίεργε έστω. Καλά, ο Θείος από τη Θράκη, δεν είναι, είπαμε. Πας εκεί είναι... με τις κληρώσεις που δικαιώθηκε βέβαια με το Θράκη. Κουζάνη. Κουζάνη. Ο Σουή της αγάπης, 7.500-8.000 άτομα. Είναι μεγάλο Σουή. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε την εικόνα μας με το πιο χαζό τοπίο και το πιο ανόητο τοπίο έχει γίνει το τελευταίο διάστημα. Και αναφέρομαι σε αυτό το βιντεάκι που ανέβασε η Midland. Και πρώτα απ' όλα μιλάμε για ανοησία, γιατί χρησιμοποιούν ένα ζωάκι. Είτε είναι αληθινό, είτε είναι τεχνητό το ζωάκι, είναι ηλίθι. Μιλάμε ότι αυτά δεν... Έχεις δεν δει καναδανό κωμικό, ρε Σιμίτσο. Ναι, ούτε καν χιούμορ μπορείς να το πεις. Εδώ η εικόνα. Σχολιάζουν με το ζωάκι αυτό το οποίο παραλαμβάνω, δεν ξέρω αν είναι αληθινό ή το έχουν φτιάξει στον υπολογιστή, ότι έτσι είναι η κατάσταση του ΠΑΟΚ, τρέμει στο άκουσμα της κλήρωσης. Έτσι είναι ο ΠΑΟΚ τώρα. Έχουν και το σήμα του ΠΑΟΚ εδώ μπροστά. Απ' τη μία μιλάμε για ανοησία, okay, και για ούτε black humor το λες. Απ' την άλλη, όποιος προκαλεί και όποιος παίζει έτσι με την τύχη του, με τέτοιο τρόπο, θα το πληρώσει, γιατί αυτό το βιντεάκι δεν γίνεται να μην μεταφερθεί σε όλη την ομάδα του ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται. Τώρα, μετά, εκείνες τις ημέρες, μπορεί να κάνουν και άλλα τέτοια χαζά. Ας κάνουν και άλλα τέτοια χαζά. Μιλάμε για καραγκιοζλίκη τώρα, έτσι. Μέχρι που ούτε θέλω να το ξαναδούμε, δηλαδή δεν έχει νόημα. Το πήρες πολύ βαρέω στο πήρες, εντάξει. Ναι, Δημήτρη, ναι. Με τα ζωάκια τώρα και τέτοιες παρομοιώσεις να τα δείχνουμε έτσι και να... Όχι, αν το πάμε ποδοσφαιρικά, καλά έκαναμε. Δεν θα περάσει έτσι. Θα το κρατήσουμε, ναι, και θα το ξαναθυμίσουμε. Στη κράτα την κέρα τους και εντάξει, παιδιά, ναι, τρέμουμε, οκ. Okay. Κάτι θυμάσαι το ντοκιμαντέρ με τον Τζόρνταν που έψαχνε πάντα λόγο να μανουριάσει για να βρει κίνητρο. Αυτοί μας το δώσαν τζάμπα. Φυσικά, δεν πειράζει. Φυσικά. Ναι. Και αυτό είναι μέσα στον αθλητισμό. Ναι. Άμα είναι χαζούρι, δεν συντάξει. Δηλαδή, οκ. Okay. Άσχημο πράγμα, παιδιά. Αν είχαμε υπεύθυνο επικοινωνία στο Κιμπόκο, τέτοια κέρα δεν θα έκανε. Άσχημο πράγμα να μην διαθέτει ο άνθρωπος χιούμορ. Είναι και δείγμα ευφυΐας το χιούμορ. Ναι. Αν είσαι εύστροφος ή δεν είσαι, το αν έχεις χιούμορ ή όχι. Απάντησε και ο ΠΑΟΚ με ένα ανάλογο, με ζωάκια πάλι, δεν ξέρω αν το δεις, Δημήτρη. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν σε άγγιξε αυτό με το ζωάκι. Αυτό είναι δύο ζώα που κυνηγούνται, Δημήτρη, δύο σκυλάκια, οπότε μην το δεις, γιατί πραγματικά μπορεί να σε στοιχειώσει για μια ζωή. Δεν το είδα καθόλου, όχι. Είναι ένα βιντεάκι που κυνηγούνται δύο σκυλιά. Το ένα σκυλάκι έχει πάνω από το σήμα του ΠΑΟΚ το Midland, και για να γλυκώσει το σκυλάκι της Midland πηδάει στο κενό από ένα βράχτη. Δημήτρη, πραγματικά είναι κατάλληλο, σου κόβει την ανάσα. Δεν το δεις ποτέ, δεν. Πώς σε γλεντάει έτσι, εσύ, Δημήτρη, είναι δυνατό. Δεν το έχω δει, και αν έγινε είναι επίσης ανόητο. Να σου πω, τι σε έχει πιάσει με τα ζωάκια, εντάξει, είπαμε, ρε, και εμείς αγαπάμε τα ζωάκια, είχαμε και γάτα,
Ωραία. Γι' αυτό την έχασες. Δεν την έχασα εγώ. Η τότε σχέση μου την πήρε και την έχασε. Αν μπορούν να την παραγωγή να μπουν στο Twitter της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Όχι, να μην μπουν. Όχι, ναι. Να μην όταν φύγει ο Δημήτρης θα το δούμε Σταύρο μαζί, γιατί να μην στιγματιστεί η ψυχή του Δημήτρη Χριστουγεννιάτικα. Δεν ξέρω αν ο καλεσμένος μας σιγά σιγά γνωστός για την αγάπη του για τα ζωάκια σφίχθηκε η καρδιά του όταν είδε το βίντεο της Μίτλαν, δεν ξέρω. Θα τον έχουμε σε λίγο. Είναι σοκαριστικό, Σταύρο. Αντώνη Τσακαλέας. Γνωστός φιλόσοφος και αυτός. Βγαίνει συχνά πίσω με το σκύλο στα ανατολικά της πόλης. Ταΐζει τα κατάκια της γειτονιάς. Μπράβο, Αντώνη. Ναι, ναι, και σκύλο και γάτα έχω. Ναι. Βλέποντας στο βίντεο, Αντώνη, να ξεκινήσουμε με τα σοβαρά. Φίλους, τι ένιωσες? Και έχει εσάς φίλους. Το βίντεο της Μίτλαντ. Εσένα πώς σε άγγιξε σαν φιλόζο το βίντεο της Μίτλαντ? Γιατί για το κυκλοφοριακό είπαμε, φιλόζο η γύρα με στη διάρκεια. Τέλος πάντων. Επειδή έχω ζώο το οποίο ταλαιπωρείται τελευταία και είναι άρρωστο, με χάλασε η εικόνα του να χρησιμοποιούν ένα ζώο το οποίο είναι κρυωμένο άρρωστο. Δηλαδή, εγώ δεν το βρήκα αστείο. Δεν μπόρεσα να. Μιλάς τώρα, εσύ, δεν Αντώνη, είναι έτσι κι αλλιώς. Στα ζώα μιλάς τώρα για. Άστο, μην ασχολείσαι. Τραβάς το σκηνί. Περαστικά στο σκηνί, Αντώνη, πλάκα-πλάκα. Δεν ξέρω τι έχει. Στη Βιολέτα. Ναι. Μακάρι να το κάνω. Ποια ομάδα είναι αυτή πίσω, Αντώνη? Είναι η μοναδική ομάδα που θα μπορούσε να έχει ρίγα στη φανελά της, αλλά να τη φοράει μόνο ένας και οι υπόλοιποι να φοράνε ολόμαυρα. Δηλαδή, μόνο ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να το έχει κάνει αυτό στην ιστορία του. Να εμφανιστεί έτσι σε γήπεδο. Η λογική λέει ότι οι 10 φοράνε ρίγα και ο τερματοφύλακας φοράει μονόχρωμο. Ωραίο. Ο ΠΑΟΚ το έχει κάνει και αυτό. Εγώ πιστεύω απλά χάθηκαν οι φανέλες και βρήκανε μαύρα μπλουζάκια. Αυτό είναι, παιδιά, γιατί ούτε σήματα βλέπω στη φανέλα. Έχουμε χάσει σίγουρα μια φορά. Υπήρχαν εποχές που δεν υπήρχαν σήματα στη φανέλα. Η Τούμπα δεν είναι το γήπεδο όμως. Η Τούμπα είναι όμως. Ναι, χάθηκαν μια... φανέλες στην Τούμπα δηλαδή. Τέλος δεκαετίας 60, δεν κάνω λάθος. Το χθεσινό πώς το Τσακαλέα με τον τύπο με το μαλλίρι έκλαψε. Δεν υπάρχει. Δεν είναι κορυφαία στιγμή. Εντάξει. Έχουμε ξεχάσει και τις φανέλες, γιατί μας ακούνε και νέα παιδιά. Έχουμε πάει να παίξουμε στην Κρήτη χωρίς φανέλες και μας βάλανε σε όφι τις δικές του και παίξαμε με τσιρότο στο σήμα. Εντάξει. 3-1 τελικό όφι. Τότε ήταν η παράδοση που είχαμε 22 χρόνια χωρίς δίκη εκεί. Είναι η μόνη που έχουν, είναι η μόνη, όφι είναι η μόνη ομάδα που έχει κερδίσει τη φανέλα του. Καμιά άλλη δεν το έχει κάνει αυτό. Πρεμιέρα, αν θυμάμαι καλά, 97-98 με τον γκολ του ΠΑΟΚ ο Ρόμπερτ Δυμκόφσκι, ναι. Η παιχτούρα αυτή. Αντώνη, τι έχεις να μας παρουσιάσεις μέσα από το Repress και την ανάλυση? Επειδή έγινε πολύ λόγος για το Τσιγκάρα, γιατί είναι ένα παλιό νέο πρόσωπο. Παλιό γιατί το ξέρουμε, νέο γιατί ακούσαμε πολλές φορές... Λοιπόν, το ξεχάσουμε. Ακούσαμε πολλές φορές τον Ανδρουζέσκο να λέει ότι τον αδίκησε. Και η αλήθεια είναι ότι με την εικόνα του στα δύο παιχνίδια μάλλον έχει δίκιο. Με τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να μπει στο παιχνίδι, να μπει στη μεσαία γραμμή και να κάνει την διαφορά από την άποψη ότι βοήθησε και τον Κούρτιτς να κάνει άλλα πράγματα στο παιχνίδι. Έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για τα χαρακτηριστικά που έχουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ στη μεσαία γραμμή. Σιγά σιγά βλέπουμε το βίντεο από το Repress και την ανάλυση. Νομίζω η ανάλυση του Repress, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο, δείχνει κομμάτια του τι κάνει συνήθως ο παίκτης. Δεν μπορεί να σου δείξει ό,τι κάνει συνήθως ο παίκτης. Όχι, αλλά όταν ένα μοτίβο εμφανίζεται πάνω από 4-5 φορές, το απομονώνεις για να το παρουσιάσεις. Ακριβώς. Τον τρόπο με τον οποίο στείνεται στο γήπεδο και κινείται με την έναρξη του αγώνα, τα πράγματα τα οποία κάνει, εντός αϊκών σε συνεννόηση με τον παρτενέρ του. Και αναφέρομαι στον Κούρτιτς, γιατί ο Κούρτιτς είναι ο παίκτης ο οποίος έχει παίξει με παρτενέρ και τον Σβάμπ και τον Εσίτη αλλά και τον Τσιγκάρα πλέον, ο οποίος με τον τρόπο με τον οποίο έπαιξε στα δύο παιχνίδια τον βοήθησε αρκετά να κινηθεί και σε διαφορετικό τέμπο και σε διαφορετικούς χώρους. Το διαφορετικό τέμπο παίζει ρόλο για ένα ποδοσφαιριστή, γιατί αν δεν βοηθήσει το παρτενέρ σου, εκείνος θα ξοδέψει περισσότερη ενέργεια στο γήπεδο
και θα είναι άλλα τα τρεξίματά του από το 60 και μετά. Το που θα κινηθεί παίζει ρόλο στο κατά πόσο θα μπορέσει μια ομάδα να πιέσει ψηλά, που ο ΠΑΟΚ το ψάχνει αυτό. Ειδικά στο παιχνίδι με τη Λαμία, είχε έναν λόγο παραπάνω να το ψάχνει από τη στιγμή που... Βλέπουμε και από τη Λαμία στιγμιότητα. Για μία ακόμα φορά βρέθηκε από την πρώτη φάση του αντιπάλου του πίσω στο σκορ και χρειάστηκε να κυνηγήσει αποτέλεσμα. Αλλά και στα Γιάννα, σε ένα παιχνίδι στο οποίο βάσει της εικόνας και της περιραίως ατμόσφαιρας, αν μπορώ να το πω έτσι, των δύο ομάδων, ο ΠΑΟΚ δεν πήγε ως φαβορί. Αλλά ένα παιχνίδι στο οποίο δεν δέχτηκε γκολ, είναι ένα παιχνίδι στο οποίο δεν κινδύνευσε όσο πολλοί περίμεναν ή προέβλεπαν τέλος πάντων. Γιατί ο ΠΑΟΚ κατάφερε να κάνει πράγματα στη μεσαία γραμμή και να την θωρακίσει. Κατάφερε έστω και στα τελευταία μέτρα του γηπέδου να απορροφήσει την πίεση που άσκησαν οι γηπεδούχοι στην πλευρά που ήταν ο Λίρατζης και ο Μουργκ. Εκεί που έγιναν αρκετά λάθη από την πλευρά του Αυστριακού και σε αρκετούς φάνηκε να έχει πρόβλημα ο Λίρατζης, αλλά αν δεν έχει κάλυψη, το που εξηγούμε για τον τρόπο με τον οποίο έπαιξαν ο Τσιγκάρας με τον Κούρτιτς, κάποιος από τους δύο είναι αυτός που τρώει τη μεγαλύτερη πίεση και συνήθως είναι αυτός που είναι στη φάση και όχι αυτός που λείπει στη φάση. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο στο τέλος ο ΠΑΟΚ φάνηκε ότι κυνηγάει και το ήθελε πάρα πολύ το να κρατήσει το 0. Έστω και για ψυχολογία, έστω και για, να πω έτσι, τυπικούς λόγους, αλλά δεν είναι τυπικός λόγος να μην φας γκολ, ειδικά όταν προέρχεσαι από συνεχόμενα παιχνίδια στα οποία δέχεσαι γκολ. Και το ΠΑΟΚ δεν έχει φάσει από τον άξονα, εντάξει, για να δούμε λίγο τα πράγματα όσο έχουν. Ενώ στα προηγούμενα παιχνίδια δεχόταν συνεχώς φάσει από τον άξονα, δεν δέχτηκε φάσει από τον άξονα. Αντιθέτως, είχε το αδύναμο σημείο αυτό που ανέφερες. Από την άλλη, ήταν η πρώτη φορά που κυκλοφόρησε τόσο ποιοτικά την μπάλα. Ακόμα και στο διάστημα που δεν ήταν και πολύ καλός και δεν δημιουργούσε, η κυκλοφορία του δεν ήταν αυτή η ανούσια παράλληλη. Έπαιξε και κάθε φορά. Ακριβώς. Ναι. Προβλημάτισε τον ΠΑΣ. Ειδικά από την ώρα που βγήκε ο Μουρκ και ο ΠΑΣ λίγο ανέβηκε γιατί το σκόρ ήταν στο 0-1, ο ΠΑΟΚ χτύπησε τις δύο φορές που ο ΠΑΣ Γιάννη είχε πάνω από 6 παίκτες πάνω από τη μεσαία γραμμή. Κυκλοφόρησε την μπάλα σωστά. Όταν χρειάστηκε να την κουβαλήσει κάποιος την μπάλα, την κουβάλησε. Όταν χρειάστηκε να γίνει η πάσα στις γωνίες της μεγάλης περιοχής, γιατί το ένα γκολ είναι από τη μία γωνία της μεγάλης περιοχής, τον Ζίβκοβιτς που δίνει στον Κούρτιτς, και το άλλο είναι από την άλλη πλευρά. Εκεί που ο Αγκούστο πιάνει το διαγώνιο σουτ και ουσιαστικά τελειώνει το παιχνίδι, κάνει το 3-0 και το κλειδώνει. Κινήθηκε σωστά στον άξονα και είναι κάτι που έλειψε από τον ΠΑΟΚ και είναι κάτι που έρχεται από τον παίχτη που τον ξέρουμε αλλά δεν τον είχαμε δει. Γιατί ο Λουτσέσκου από τη μία ήταν εκείνος που ουσιαστικά κράτησε τον Τσιγκάρα στον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι όταν βρέθηκε μέσω ζητήσεων κοντά στον Ατρόμητο και αυτός που τον είχε μεταξύ πάγου και εξέδρας για όλο αυτό το διάστημα, τον έφερε στο προσκήνιο και θα πρέπει, όπως είπε και εσύ, Δημήτρη, να αρχίσει η διαχείρισή του. Γιατί από το να μην παίζει καθόλου παιχνίδι, να αρχίσει να παίζει συνεχόμενα 90 λεπτά, ο ΠΑΟΚ γενικά χωλαίνει στην διαχείριση και παιχτών αλλά και των ποδοσφαιριστών που, όπως είπες νωρίτερα, προέρχονται από τραυματισμό. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το προσέξει. Τον βοήθησε πολύ και η παρουσία του σε δύο μάτς της δεύτερης ομάδας. Πάνω ακριβώς και της Εθνικής. Πήρε τρία παιχνίδια σε λιγότερο από ένα μήνα. Η Εθνική ήταν νωρίτερα. Όχι, δεν εκεί. Και επειδή στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ Β' όσο τα παρακολούθησαν εκεί, φάνηκε ότι τα χρειαζόταν, τα είχε ανάγκη. Γιατί αν δεν τα είχε κάνει αυτά, μπορεί να μην είχε αυτή την εικόνα στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Είναι δυστυχώ ότι ο Ουεντράγκ, πώς λέγεται το ζωτό στέγιο, όπως είναι δικός Ουεντράγκο, ναι. Έδειχνε ότι είσαι πολύ καλύτερο ρυθμό από τον Τσιγκάρα στα παιχνίδια της Β' ομάδας. Όντως, δηλαδή, ο Χάρης ήταν πίσω σε ρυθμό, πολύ. Πάντα οι προπονητές λένε ότι είναι άλλο να είσαι να συμμετέχεις σε προπόνηση αγωνιστική, δηλαδή σε εβδομάδα αγωνιστική που έχει κορύφωση για το παιχνίδι, και άλλο να βγάζεις 90 λεπτό. Άρα, Αντώνη, στο βίντεο αυτό το οποίο έχει ανέβει και στο ΠΑΟΚ 24 και στο Repress, πού πρέπει να σταθούμε κυρίως και τι μας παρουσιάζει? Είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο Τσιγκάρας στο παιχνίδι σε όλη τη διάρκεια του, τόσο όταν έχει την μπάλα στα πόδια του, αλλά κυρίως το πώς κινείται όταν την έχει ο αντίπαλος, είτε όταν ο ΠΑΟΚ κάνει το Repress για να ξαναπάρει την μπάλα,
είτε όταν η μπάλα από τον αντίπαλο φτάνει στη μεσαία γραμμή και τα μέτρα που παίρνει, τον τρόπο με τον οποίο είτε πιέζει τον αντίπαλο που παίρνει μπάλα, είτε αν είναι μακριά, αντιλαμβάνεται, διαβάζει το χώρο για να κινηθεί προς τον παίχτη που πιθανότητα να την ζητήσει, για να δημιουργήσει πρόβλημα σε αυτόν που την έχει, και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και όταν ο ΠΑΟΚ ξεκινάει το build-up από την πίσω γραμμή, το τι βοήθειες δίνει για να ανέβει και ο ίδιος, είτε με είτε χωρίς την μπάλα, για να δώσει στηρίγματα, για να φτάσουν και οι συμπαίκτες του πιο άνετα, για να έχει αυτός χώρο στο γήπεδο μέχρι την μεγάλη περιοχή του αντιπάλου. Μάλιστα. Ωραία. Θα δούμε την πορεία του από εδώ και πέρα και πόσο θα σταθεροποιηθεί και τις επόμενες εβδομάδες, γιατί σίγουρα ο χρόνος του θα αυξηθεί και του Τσιγκάρα και των άλλων νεαρών. Αντώνη, έχουμε κάτι άλλο? Αυτά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Αντώνη. Αυτά. Και με την εικόνα μας για αυτή την ανάλυση και τον τρόπο παιχνιδιού του Τσιγκάρα. Είναι γεγονός ότι δεν φάγαμε ούτε μια μετάβαση. Ότι φάση κάνανε αυτή, την κάνανε αλλαγή παιχνιδιού με υπεραριθμίες από την πλευρά του Μουρκ. Δεν έχουμε φάει άλλη φάση. Είναι 2-3 φάσεις παρομοιότυπες. Φάση σε μετάβαση από τον άξονα σε ομάδα που αμήνεται και προσπαθεί να παίξει άμεσα, δεν φάγαμε. Πρώτη φορά συνέβη αυτό. Βέβαια μετράει και η παρουσία του Αγκούστου, εντάξει, που είναι πιο χαφ από τον Μπίσεσβαρ όταν έπαιζε εκεί που άφηνε τα νεφρά του ή όποιος άλλος είχε επιλεγεί. Ωραία, αλλά η ισορροπία που έδωσε ο Τσιγκάρας είναι σε πρώτη φάση, τέλος πάντων, άξια αναφοράς, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Είπαμε στον Ραφαήλ λίγο σιγά σιγά να πω δύο πράγματα για το μπάσκετ. Εκπαραδρομής είπε ότι θα έχουμε τον Νίκο Μοσχοβίτη. Δεν είχαμε κάτι διαφορετικό σε σχέση με χθες. Απλά έκανε αποδεκτό η FIBA το αίτημα του ΠΑΟΚ να αναβληθεί το παιχνίδι με την Νικοκέα που ήταν προγραμματισμένο για την Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου. Θα πάει το παιχνίδι 29 Δεκεμβρίου. Δεν θα πάει πολύ μακριά. Είπαμε η knockout φάση, μάλλον η play-in, όπως λέει και ο Νίκος, ξεκινάει 4 Γενάρη. Άρα δεν υπήρχε άλλη ημερομηνία. Δεν μπορεί να πάει 15 Γενάρη. Καλό μου ακούγεται, όχι ιδανικό, αλλά δεν γίνεται κι αλλιώς, γιατί είπαμε δεν υπάρχουν ημερομηνίες. Δεν μου λες, 29 του μήνα είναι Τετάρτη. 27 είναι προγραμματισμένο το μάτς με τον Προμηθέα. Νομίζω ότι θα πρέπει και η ΟΚΝΑ να βάλει το παιχνίδι αυτό και είπαμε υπάρχουν ημερομηνίες. Το Final Four είναι τέλη Φεβρουαρίου. Άρα θα βρεθεί μια ημέρα. Ο Προμηθέας έτσι κι αλλιώς δεν είναι στο BCL, αποκλείστηκε. Θα βρεθεί μια ημερομηνία για να παίξουν οι δύο ομάδες. Και αν δεν κάνω λάθος, το πρωτόκολλο της ΕΟΚ είναι εναρμονισμένο με αυτό για την Basket League, 3 κρούσματα και πάνω. Ναι. Αυτό που έκανε τον ΠΑΟΚ ήταν το μάτς με... που πήγε μια εβδομάδα μετά. Εντάξει, όχι ιδανικό, αλλά σίγουρα καλύτερο από να γινόταν Τετάρτη και ο ΠΑΟΚ να έχει 7-8 παίκτες μαζί με τους νεαρούς κιόλας. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις από την ομάδα μπάσκετ. Ξανά περαστικά σε όλους. Πάμε και στο καυτό θέμα. Ραφαήλ σιγά σιγά, ο οποίος επέστρεψε και από το παλατάκι, όπου είδε τους άντρες και έχει βέβαια και όλο το ρεπορτάζ για τις γυναίκες. Ραφαήλ, καλησπέρα. Από πού να ξεκινήσουμε? Καλησπέρα, παιδιά. Εντάξει, αυτό που ας ξεκινήσουμε από το βόλεϊ του ανδρών που κέρδισε εύκολα 3-0 το Φίνικα. Νομίζω επιβλητική εμφάνιση του ΠΑΟΚ σε ένα ακόμα ντέρμπι εντός έδρας μετά την νίκη επί του Παναθηναϊκού. Σημαντικό, το είχαμε πει και προχθές, γιατί και κρατάει την απόσταση από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό εφόσον κερδίσουν στα παιχνίδια που έχουν το Σαββατοκύριακο και αφήνει αρκετά πίσω τον Φίνικα. Δείχνει νομίζω ότι πλέον έχει μπει σε έναν σωστό δρόμο. Βρίσκονται πλέον όλοι οι παίκτες μεταξύ τους. Δεν υστέρησε κανένα σήμερα. Του βγήκαν όλο του ΠΑΟΚ. Οπότε συνεχίζει με ηρεμία. Έχει ένα ακόμα παιχνίδι 29 Δεκεμβρίου για το League Cup με τον Μίλωνα για να κλείσει χρονιά με τον καλύτερο τρόπο. Τι βλέπεις να αλλάζει κυρίως αγώνα με τον αγώνα? Σε ποιο τομέα? Νομίζω ότι η αυτοπεποίθηση... Εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση η άμυνα. Και δεν ξέρω από βόλη πώς καταφέρνεις και δουλεύεις την άμυνα. Υποδοχή, Δημήτρη, υποδοχή. Όχι υποδοχή. Οι άμυνες, οι επιθέσεις του αντιπάλου. Οι άμυνες, ναι. Η υποδοχή, εντάξει, ξέρουμε ότι και με τον Κουκκινάκη είναι λίρα 100, αλλά και ο Κουμεντάκης είναι σταθερός αρκετά και ο Κουκλίσκης σιγά σιγά και αυτός
βελτιώνεται, δίνει λύση. Αλλά νομίζω ότι αυτό και με την άμυνα που είπε ο Δημήτρης, ότι βγάζουν πάθος οι παίκτες του ΠΑΟΚ σε κάθε φάση. Δηλαδή σήμερα ο Γουόρς έβγαλε. Ωραία, Ράφα, τι πάθος βγάζουνε. Σπάνε οι μπάλες γιατί έχουμε καλό μπλοκ και έχουμε και παίκτες έμπειρους. Δηλαδή πάθος. Ναι, και στην κακή άμυνα όμως υπάρχει αυτό το κυνήγι της φάσης. Δηλαδή άλλες φορές βλέπαμε. Πέρσι δηλαδή και πρόπερσι βλέπαμε να χτυπάει ο ένας πάνω στον άλλον οι παίκτες και να μην μπορούν να συνηθούν ποιο θα βγάλει την άμυνα. Δεν βλέπουμε δηλαδή αυτά τα πράγματα των τελευταίων ετών. Άρα και εκεί είναι θέμα δουλειάς. Εννοείται, ναι, όλα είναι θέμα δουλειάς. Απλώς αυτό που λέμε, το βόλεϊ είναι απλά πράγματα. Δηλαδή και ο Σταύρος που το είπε, αν κάνει υποδοχή, αν σπάσει μια μπάλα στο μπλοκ κτλ. Και έχει ένα πασαδόρο ο οποίος έχει επιλογές για να μοιράσει το παιχνίδι του. Νομίζω ότι απλά, δύσκολα σταματιέσαι. Απλά πράγματα αν τα συγχρονίσεις όλα. Εννοείται, ναι. Αυτό κάνει ο Καλμαζίδης, το είπε νομίζω και στη δηλώση του μετά, ότι σιγά σιγά αποκτούμε και ταυτότητα και αυτοματισμούς. Λύσε μου μια απορία. Έχεις δει ντοκουμεντάκι στην καριέρα του ποτέ σε καλύτερη κατάσταση? Σε τέτοια περίοδο νομίζω όχι. Πάντα δηλαδή ο Κουμεντάκης, τουλάχιστον στον ΠΑΟΚ τις προηγούμενες φορές, ήταν προς το τέλος που ανέβαζε ρυθμό και κουβαλούσε τον ΠΑΟΚ. Τώρα νομίζω έχει αλλάξει αρκετά, δηλαδή και τον τρόπο παιχνιδιού του και τα χτυπήματά του. Έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση και τα σερβίς του πολύ δυνατά. Δεν νομίζω ότι στερεί δηλαδή σε κάτι αυτή τη στιγμή. Φίλοι ρωτάνε για τους άνδρες. Πρώτα απ' όλα να στηρίξει ο κόσμος. Άλλος γράφει για τον Πασαδόρο ότι ο Γόλς είναι επίπεδου κουρνέτα. Πώς θα γίνει να μην φύγουν την επόμενη χρονιά Κουμεντάκης, Πετρέας και Κοκκινάκης? Γιατί οι αλλαγές στο βόλι είναι συχνές. Ναι, είναι συνηθισμένες. Ναι, εννοείται. Γράφει ο φίλαθλος εδώ, ο Γιώργος. Πάμε στις γυναίκες. Ναι. Ας το πούμε λίγο πρόσμενη εξέλιξη από την πλευρά του ότι εντάξει, ανακοινώθηκαν, όχι δεν ανακοινώθηκαν, απλώς γίναν γνωστά μία μέρα πριν από παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Αύριο παίζει μέσα στην Σαντορίνη με την Θύρα. Εδώ και ένα μήνα είχε ανοίξει το θέμα με τον κύριο Φλόρο, ο οποίος νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρος και προς τον κύριο Αμυρίδη. Είχε πει ότι όταν να δώσω το έδωσε εγώ. Είχε αναλάβει όταν ο ΠΑΟΚ έμεινε ακέφαλος μετά την αποχώρηση του Μάσεκ. Οδήγησε τον δικέφαλο στην κατάκτηση του κυπέλου. Υπήρχαν βέβαια τα συνεχόμενα παιχνίδια, οπότε έγινε μια συμφωνία να μην υπάρξει κάποια εξέλιξη, τουλάχιστον λίγο να περάσει αυτή η σειρά των αγώνων σε Ελλάδα και Ευρώπη. Δεν αποκλείεται να δούμε τον Τάκη Φλόρο από κάποιο άλλο πόστο. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι σταματάει στην εργασία του με τον ΠΑΟΚ και αμέσως θα καλυφθεί το κενό με τον Ιταλό, τον Μάρκο Φενόλιο, πολύ έμπειρος προπονητής, Champions League έχει κατακτήσει την καριέρα του, 2 πρωταθλήματα Ιταλίας με γυναίκες, γενικότερα μια Ιταλική σχολή παραδοσιακή του βόλεϊ, αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο και να αναλάβει σιγά σιγά τις τύχες της ομάδας. Δεν ήθελε να συνεχίσει άλλο και ο Φλόρος. Αυτό βγαίνει νομίζω, ήταν δηλαδή, νομίζω ότι είναι και ένας άνθρωπος που εντάξει έχει φάει που λέει και το βόλεϊ με το κουτάλι, στήριξε τον ΠΑΟΚ όταν δεν έμεινε χωρίς προπονητή με την αποχώρηση του Μάσεκ, έκανε δεκτή την πρόταση, έμεινε 1,5 χρόνο και αυτή ήταν η απόφασή του. Εσύ έτσι όπως το λες, είναι σαν να λες ότι ο Φλόρος ουσιαστικά δεν ήθελε να συνεχίσει γιατί κατάλαβε ότι το ταβάνι της ομάδας αυτή τη στιγμή είναι μεγαλύτερο και δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Δηλαδή αυτό έγινε. Δεν νομίζω. Εντάξει, τώρα ένας τόσο έμπειρος προπονητής δεν νομίζω να το κάνει αυτό. Θα ήθελε σίγουρα και άλλες επιτυχίες να συνδέσει την ομάδα και νομίζω ότι αν ήταν θα φύγει και τελείως που λέει η ομάδα. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει συζήτηση για κάποιο άλλο πόστο, φαντάζομαι ότι δεν είναι αρνητικός στο να συνεχίσει. Απλώς ίσως θέλει από κάποιο άλλη θέση να προσφέρει. Πάντως αυτό το ανακλαστικά του ΠΑΟΚ είναι γρήγορο και ότι φέρνει και έναν προπονητή από την Ιταλία δείχνουν πολλά. Το περίμενε. Ναι, σίγουρα. Νομίζω και το καλοκαίρι υπήρχαν ματιές νομίζω του ΠΑΟΚ προς την Ιταλία, αλλά αποφασίστηκε να συνεχίσει ο Φλόρος. Λες δηλαδή πρώτα να βρήκαν τον αντικαταστάτη και μετά να σταμάτησε η συνεργασία? Για τον περίμενε. Θα μου πεις και τι να γίνει. Παραμονή ενός αγώνα θα γίνονταν αυτό όλο. Είναι και αυτό, ναι, αλλά από τη στιγμή που βγαίνει ότι εδώ και ένα μήνα περίπου έχει δηλώσει την παραίτησή του ο κύριος Φλόρος, ίσως δηλαδή υπήρξαν όλο αυτό το καιρό οι διεργασίες από πλευρά ΠΑΟΚ, οπότε απλώς έπρεπε τώρα, ήταν τώρα κάτι σίγουρο για να υπάρξουν και ανακοινώσεις άμεσα.
Ωραία. Αν θες, Ραφαήλ, πες μας και το πρόγραμμα Σαββατοκύριακου, σιγά-σιγά, ναι, για τα θέματα του ερασιτέχνη και τις ομάδες. Να δούμε γιατί... και ακριβώς ώρες και τα λοιπά, γιατί έχουμε αρκετές αναμετρήσεις. Λοιπόν, ξεκινάμε από αύριο, Σάββατο, 2 και 4, οι γυναίκες παίζουν στην Κρήτη με τον Νόρε Θύμνου. Είπαμε ότι οι γυναίκες δεν έχουν ακόμα βαθμό. Είναι ένα από τα μάτς που θεωρητικά πρέπει να παλέψει ο ΠΑΟΚ και αν θέλει να πάρει κάποιους βαθμούς και να μην μπει από πάρα πολύ νωρίς σε περιπέτειες. Στις 4 η ώρα, δύσκολη εκτός έδρας αποστολή για την ομάδα Πόλο του ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ. Το πρωτάθλημα εκεί είναι δύο ταχυτήτων πλέον. Υπάρχουν 4 ομάδες οι οποίες έχουν διψήφιο αριθμό βαθμών και οι άλλες 4 ομάδες που ακολουθούν. Ο ΠΑΟΚ είναι στην δεύτερη, στην δεύτερη σειρά των ομάδων. Έχει 9 βαθμούς, 18 έχει η ΑΕΚ που είναι ακριβώς από πάνω. Στις 6 στο handball ανδρών ΠΑΟΚ Φίλιππος Βέρειας, δύο αγωνιστικές μένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας. Θέλει να ολοκληρώσει αήττος ο ΠΑΟΚ, έχει και ένα ακόμα μάτς την Τετάρτη κόντρα στην Πηλαία. Θα χρησιμοποιήσει τα μάτς σαν προετοιμασία και για να κρατήσει το αήττο φυσικά, για να πάει στα σημαντικά παιχνίδια που θα ακολουθήσουν στη δεύτερη φάση τη νέα χρονιά. Και στις 7 είπαμε στην Σαντορίνη έχουμε το μάτς της γυναικείας ομάδας βόλεϊ με την Θύρα. Χωρίς περιθώρια για απώλειες ο ΠΑΟΚ, έχει μείνει στο μείον 5 από τον Παναθηναϊκό. Βλέπει Ολυμπιακό και Άρη και ΑΕΚ να τον πλησιάζουν. Η Θύρα από την άλλη είχε κάποια προβλήματα με κορονοϊό τις προηγούμενες μέρες. Έχασε κάποια μάτς στα χαρτιά, άρα θέλει και αυτή να καλύψει το χαμένο έδαφος. Μεγάλο μάτς την Κυριακή στις γυναίκες στο μπάσκετ. Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός είναι νοκάουτ αναμέτρηση του κυπέλου. Ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει και το αίμα του πίσω, νομίζω, από την ήττα εκείνη στο πρωτάθλημα και το πώς ήρθε φυσικά. Και υπάρχει γενικότερα ένα κλίμα αισιοδοξίας ότι θα τα καταφέρει η ομάδα σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι να πετύχει μια ιστορική πρόκριση στην τετράδα του κυπέλου. Και στις 3 ΠΑΟΚ Ελπίδες Καρδίτσας στο ποδόσφαιρο γυναικών για την ένατη αγωνιστική. Θέλει να συνεχίσει με νίκη άλλη μια γυναική ομάδα ποδοσφαίρου να διευρύνει το αίτητο σερί της. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα τώρα για σίγουρα με εικόνα κάλυψη υπάρχει το ΑΟ Θύρας ΠΑΟΚ αύριο στις 7 από το κανάλι του YouTube του ΑΟ Θύρας και στις 2 την Κυριακή το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο μπάσκετ γυναικών συνδρομητικά όμως από το AC ΠΑΟΚ TV στο YouTube. Θες να σχολιάσει μήνυμα φιλάθλου, φέρτε πίσω τη Χαντάβα, να τα κερδίσουμε όλα. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να γυρίσει Χαντάβα και από ό,τι βλέπω ο Παναθηναϊκός πάει και για μια ακόμα δυνατή κίνηση. Συζητάει με την Βασιλαντονάκη από ό,τι βγαίνει τις τελευταίες ώρες που παίζει στην Τουρκία. Γενικότερα από ό,τι βλέπω σιγά σιγά υπάρχουν κινήσεις και στους άντρες, δηλαδή έχει βγει και για τον Ολυμπιακό ότι κοιτάει τον Προύσαλη από τον Φίλιππο Βέρειας να τον πάρει για πασαδόρο. Έχει ένα θέμα ο Ολυμπιακός με Στιβαχτή και Κασαμπαλή εκεί πέρα και πιστεύει ότι με την εμπειρία του Προύσαλη θα λύσει το θέμα. Στις γυναίκες ο Ολυμπιακός επιστράτευσε την Κονόμη, την επανέφερε πάλι στην ενεργό δράση, η καταθέση στο δελτίο της ο Ολυμπιακός στην ΕΟΠΕ από την αρχή της σεζόν, αλλά επιστρέφει. Νομίζω να δούμε δηλαδή στις σκακέρες πάρα πολλές κινήσεις και στους άντρες και στις γυναίκες. Μάλιστα. Ραφαήλ, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλά, Ελλάδα. Να είσαι καλά. Γεια, γεια. Καλό βράδυ. Η Χαντάβα, λοιπόν, με τους φίλους από το YouTube και τα μηνύματά τους. Να κλείσουμε ακούγοντας τι έλεγε ο Φωτιάς, βλέποντας τη φάση. Φωτιάς, φίλε, πραγματικά, δηλαδή, σέρνει για τον Πινελίκη. Σέρνει, πραγματικά. Καταρχάς, να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ο Κλάντεμπερκ βαριέται, είναι φανερό και δεν έχει... Πολύ, πολύ μεγάλη διάθεση. Απλήρωτος είναι ο άνθρωπος, δε. Απλήρωτος είναι. Να αναλύει φάσεις. Ποτέ δεν βγάζει λάθος αποφάσεις διαιτητών. Προτιμάει να μην δείξει. Αλλά δεν βγάζει λάθος πλέον αποφάσεις διαιτητών. Και το πιο πολύ από αυτά που προσφέρει να μας δίνει να ακούμε διαλόγους. Πώς διαχειρίζονται εκείνη την ώρα οι διαιτητές με τους βαρίστες της φάσης. Από το βίντεο λοιπόν της Τετάρτης, από τα Γιάννενα, το πιο ενδιαφέρον κομμάτι είναι όταν ο Φωτιάς απαντάει στους παίχτες του ΠΑΟΚ που ζητάνε χέρι. Και ακούστε τι λέει ο άνθρωπος για το αν το χέρι μεγαλώνει το σώμα του αμυντικού ή όχι. Γιατί αυτός είναι ο κανονισμός και αυτό είναι το κύριο στοιχείο. Αν μεγαλώνει το σώμα
το αμυνόμενο. Για να τα ακούσουμε και πώς ακριβώς χαμήλωσε το κεφάλι όταν ο βαρίστας του λέει έλα λίγο να το ξαναδείς γιατί δεν έχεις δει τίποτα. Για να το δούμε και τα ακούσουμε. Είναι πέναλτι καθαρό! Ήρεμα, ήρεμα! Βασίλη ανέμενε, Βασίλη ανέμενε, ανέμενε, ο Άρης σου μιλάει, περίμενε. Yes. Εκεί. Λοιπόν, το χέρι είναι σε φυσική θέση, το έχω δει. Βασίλη, περίμενε, γίνεται έλεγχος για πέναλτι. Ανέμενε. Yes. Σε φυσική θέση, δεν βλέπει την μπάλα. Πήγε, τσεκάρουμε. Πήραμε, αν είναι εκεί θα μου φωνάρει. Βασίλη, ο Άρης σου μιλάει. Έλα, Άρη. Σου συστήνω on-field review για πιθανό χέρι πέναλτι. Με άκουσες? Είναι ναι, στο ύψος του ώμου, είναι και έξω από το σώμα, μεγαλώνει το σώμα του. Οκ. Είναι ψηλά, Άρη, ε. Όχι, αυτή point of contact. Ναι, Βασίλη, είναι έξω από το σώμα αρκετά. Οκ, είναι εδώ, εδώ. Point of contact. Και σου δίνω και σου δίνω φυσική. Και σου δίνω και μία. No card. No card. Okay. The referee played on after the ball hit the arm of the defender in the penalty area. The VAR checked the incident and recommended an on-field review, to which the referee changed his original decision. The CRC agree with the penalty and no disciplinary action as the arm is outstretched and making the body bigger when the ball hit the arm. Το να πεις ότι δεν βλέπει, ο ποδοσφαιριστής έχει την πλάτη γυρισμένη, ξέρω εγώ, δεν έχει την πρόθεση, ας πούμε, την θεωρητική. Βεβαίως. Πάει, στέκεται. Αλλά το να πεις ότι αυτό το χέρι, όπως είναι απλωμένο, δεν μεγαλώνει το σώμα του και τον όγκο του. Θα μπορούσε να παίξει στο βίντεο κλιπ για τον Πιδικότσι ή Μαετός χωρίς φτερά τώρα. Ή να παίξει στο Τζεφιρέλη, ο Ιησούς κανασταυρώνεται τώρα και ο άλλος είπε το είδα, είναι σε φυσική θέση, εντάξει. και επιμένει και νομίζω ότι το ακούσαμε, χαλιέται που του λένε έλα στο ΒΑΡ. Αυτό πάντα σημαίνει. Εντάξει λέει, εντάξει. Αυτό ο Φωτιάς, για να ξέρουμε λίγο παρασκήνιο, να το παίξουμε κι εμείς ό,τι ξέρουμε, που ξέρουμε. Εντάξει, είναι ένας άνθρωπος που έχει γυρίσει τον μπιφτέκι εδώ και καιρό. Εμένα άρχισε να μου βάζει μπρίζες η συμπεριφορά του στο περσινό Βόλος ΠΑΟΚ 0-0, που έπρεπε να κρατήσει 93 λεπτά καθυστέρηση. Οι παίκτες του Βόλου πέφτανε από το 60, δεν τους προέτρεπε να σηκωθούν κτλ. Και τελικά κράτησε 6 λεπτά καθυστέρηση με καθαρό παιχνίδι, νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο, καμιά 12 λεπτά πρέπει να ήταν. Εκεί άρχισε να μου βάζει υποψίες. Τέλος πάντων, φαίνεται το παιδί αυτό, ο προκλητικός αυτός, από τότε τον ΠΑΟΚ τον πάει πριν το κορδέλο που τον βρει, μιλάμε για κάτοικο Θεσσαλονίκης, εντάξει. Ενώ που είναι χρεωμένος στα Γρεβενά, κάπου είναι. Και εκεί. Ναι. Και μου σφύριξε ένα πουλάκι ότι αυτή το μπιφτέκι το έχει γυρίσει λόγω, πώς το λένε, έχει πολύ καλές σχέσεις λέει με την κυβέρνηση. Δηλαδή, είναι κάτι που το ξέρουμε, ότι ασχολούνται κυβερνητικά στελέχη με τη διαιτησία. Ωραία, πρόσφατα είδαμε και ένα ραντεβού του Αυγενάκη με τον Γκλάντεμπερ και μπλα 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 μπλα. Απλά το αστείο ποιο είναι? Ότι παλεύει ο ΠΑΟΚ να βάλει ΒΑΡ, να φέρει ξένους διαιτητές, να κάνει να ράνει, τέλος πάντων. Τώρα απέχει λίγο, είναι η αλήθεια από τη διαιτησία, ναι. Και σου έρχεται μια κυβέρνηση και δουλεύει προς αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή, μια κυβέρνηση. Κάποια στελέχη της κυβέρνησης, για να μην αδικώ την κυβέρνηση. Κάποια στελέχη της κυβέρνησης. Και παλεύουν να ξαναγυρίσει το πιφτέκι να πάει εκεί που ήταν. Δηλαδή, μιλάμε για ασύλληπτα πράγματα, εντάξει. Για ασύλληπτα πράγματα. Όλα γίνονται για να περνάνε μηνύματα στους διαιτητές. Όλα, όλες οι διαιτητές. Ακριβώς αυτό. Για έτσι. Να καταλαβαίνουν οι διαιτητές προς τα πού πάει το πράγμα. Ναι, αλλά και η ΕΠΟ, ας ξυπνήσει σε κάποια φάση, εντάξει. Δεν είναι τώρα στάση αυτή της ΕΠΟ. Πάντως, η οποία βέβαια, άμα συνεχίσει να υπολειτουργεί, θα είναι συνεχώς εκτεθειμένη. Ωραία. Και αυτά τα κοιτάξει και ο ΠΑΟΚ λίγο. Τώρα έχει. Δεν ασχολείται καθόλου. Ξένο βαρίστα στο ΠΑΟΚ Τρίπολη. Ξένο στο Παναθηναϊκός Γιάννενα, okay. Ξένο στο Άρης Ιωνικός και Έλληνα στο ΑΕΚΟΦ. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, το Άρης Ιωνικός είναι ο ίδιος με το ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης.
Θα το πετύχουμε πουθενά εδώ στο κέντρο. Αν ήταν θέμα ημερών, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία το να μην βάλει ειδικά στην ΑΕΚ ξένο στο ΒΑΡ. Καμία. Νομίζω πάντως είχε την προηγούμενη εβδομάδα. Όχι στην Τρίπολη. Στη σύγκριση των αγώνων, όπως και να το κάνουμε, το ΑΕΚ OFF είναι πιο δύσκολο. Θεωρητικά πάντως. Να πω λίγο ότι ο ΠΑΟΚ Β παίζει την Κυριακή εκτός έδρας με το Θεσπρωτό, 3 παρατέταρτο. Νομίζω δεν έχει τηλεοπτική μετάδοση. Θα βραβευτεί ο Πάμπλο Γκαρσία από το Θεσπρωτό. Καλά να περάσετε, Σταύρο. Θα έχει τη δική μου ενέργεια. Ένα είναι αυτό. Και αύριο και μεθαύριο στα γήπεδα Λέοντες και Champions από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί το φετινό τουρνουά Παντελής Κυριακίδης για το παιδί που το 2009 επιστρέφοντας με τον πατέρα του από τουρνουά του ΠΑΟΚ στην Αθήνα αγωνίστηκε, ήταν ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ ο Παντελής, τραγικό τροχαίο δυστύχημα κοντά στη Λάρισα αν θυμάμαι καλά, ο πατέρας του σχεδόν πέθανε ακαραιέ, ο Παντελής από εκείνο το βράδυ είναι σε άγρυπνο κόμμα, έχουν περάσει πολλά χρόνια. Στο μυαλό μας όλων είναι παιδιά ο μικρός Παντελής, αλλά είναι πλέον 24 ο Παντελής. Γολγοθά η οικογένειά του που τους έχω γνωρίσει τους ανθρώπους. Δεν μπορείτε να φανταστείτε και να φανταστεί ο κόσμος ποιος είναι ο δρόμος που ακολουθούν κάθε μέρα και τι αγωνία υπάρχει για να φροντίζεται ο Παντελής, να κάνει από τις φυσιοθεραπείες του, να μεταφέρεται. Είναι πραγματικά τιτάνιος ο αγώνας τους. Ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στην οικογένεια. Διήμερο τουρνουά ακαδημιών από K6 μέχρι K14 με τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ φυσικά και με συνεργαζόμενες ακαδημίες από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ο COVID δεν ευνοεί πολλές ακαδημίες να έρθουν από όλη την Ελλάδα όπως ήταν τα τελευταία χρόνια. Θα υπάρχει και ειδικό σταντάκι στα γήπεδα με λαχνούς. Όσοι δεν έχετε κάτι να κάνετε, θα δείτε και ωραίο ποδόσφαιρο από τα παιδάκια. Ειδικά τα πολύ μικρά, K6 ή K7, είναι απολαυστικό, πιστέψτε με, να βλέπετε να παίζουν μπάλα. Ή αυτό το κάτι σαν ποδόσφαιρο για τη χαρά του παιχνιδιού. Αλλά θα ενισχύσετε οικονομικά και μια οικογένεια που από το 2009 μέχρι σήμερα ανεβαίνει πραγματικά ένα Γολγοθά. Και ο αδερφός του Παντελή και η μητέρα του πραγματικά είναι μια ιστορία ασύλληπτη. Μακάρι να γίνει κάποια στιγμή το θαύμα. Αυτά. Σωστά. Σας ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο μέσα από το ΠΑΟΚ και το Σάββατο και την Κυριακή. Όλη η ενημέρωση για όσα μάτς έχει να δώσει ο ΠΑΟΚ. Υγεία σε όλους. Καλό βράδυ. Bye. ΠΑΟΚ 24. Το επόμενο βήμα. Το ΠΑΟΚ 24 εξυγχρονίζεται και κοιτάει μπροστά. Η εικόνα στην υπηρεσία της καθημερινής ενημέρωσης. Κάθε βράδυ, όλο το team του ΠΑΟΚ 24 μαζί σας μέσα από ένα ξεχωριστό διαδικτυακό πρόγραμμα. Το ζητήσατε και γίνεται πράξη. Web TV καθημερινά μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Σχόλια, αναλύσεις, απόψεις, όλες οι ειδήσεις με τους συντελεστές του ΠΑΟΚ 24 στις οθόνες σας. Η ενημέρωση και η επικοινωνία στο διαδίκτυο αποκτά άλλη διάσταση.